αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η σημερινή εικόνα εδώ στο αντλιοστάσιο, όπως λέμε, στο νέο αντλιοστάσιο υποκατασκευή στο Κουτσοπόδι. Κοιτάξτε να δείτε τι έχει γίνει. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Είναι έτοιμοι να τα φορτώσουν όλα. Βλέπουμε τι ακριβώς έχει γίνει, τι βανδαλισμοί έχουν γίνει εδώ στο νέο αντλιοστάσιο. Κοιτάξτε εδώ, έχουν ανοίξει την πόρτα. Κοιτάξτε εδώ. Όπως βλέπουμε, έχουν σπάσει το λουκέτο. Κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί για αυτό που έχει γίνει. Δεν ξέρουμε αν έχουν ενδιαφερθεί. Ακόμη δεν έχουν βγάλει όλες τις ατλίες. Έχουν πάρει κάποια κομμάτια από πάνω από τις ατλίες. Προχωράμε στο εσωτερικό, δεν αγγίζουμε τίποτα. Κοιτάξτε τον πρώτο πίνακα, ο πρώτος πίνακας άδειος, ο δεύτερος. Βλέπουμε εδώ όλα τα συστήματα, το PLC, αυτοματισμοί, τα ακριβά ρελέ, αυτά που έχουν πληρώσει οι πολίτες, οι αγρότες, το ελληνικό κράτος. Αυτά έχουμε πληρώσει, κυρίες και κύριοι. Αυτά, κοιτάξτε εδώ, πάμε στο διπλανό, δεν αγγίζουμε και τίποτα, κοιτάξτε εδώ τι έχουν κάνει, ας δούμε και εδώ. Βλέπουμε εδώ ένα κεντρικό σύστημα, έχουν κόψει τα καλώδια, για ένα μέτρο καλώδιο, για το Θεό σου δηλαδή, εδώ, για ένα μέτρο καλώδιο, έχουν αφαιρέσει τα πάντα. Ποιος ευθύνεται για αυτό που έχει γίνει. Βλέπουμε στο κεντρικό πίνακα μέσα. Έχουμε προχωρήσει, δεν αγγίζουμε πουθενά. Έχουν βγάλει ασφαλοδιακόπτες. Γέφυρες. Όπου υπάρχει χαλκός, βίδα, μόνο τα σίδερα έχουν αφήσει. Δεν κοστίζουν βέβαια αυτά. Και γι' αυτό τα έχουν αφήσει. Δεν ξέρουν ότι αυτοί οι πίνακες κοστίζουν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Όλο αυτό το σύστημα, έτσι όπως το βλέπω, μπορεί να φτάσει και τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Με την πείρα που έχω, πιστεύω ότι αυτό το σύστημα εδώ που έχουν διαλύσει, έχουν αφήσει και τα μπουλόνια εδώ κάτω. Να τα μπουλόνια. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή. Αυτό είναι το καινούργιο, όπως λέμε, αυτό που περιμένουμε και λέμε ότι θα μπει στο πρόγραμμα και ολοκληρώνεται και θα έχει το νερό μέχρι εδώ. Εδώ δηλαδή θα έρθει το νερό και αυτά θα αρχίσουν να λειτουργούν, όλα αυτά που βλέπουμε. Αυτή λοιπόν εδώ η καταστροφή. Σας μεταφέρουμε εδώ. Υπάρχουν και έτοιμα box για ίντερνετ, τα οποία ποτέ δεν μπήκαν ή μπήκαν και τα έκλεψαν την ώρα που έμπαιναν. Πάμε τώρα εδώ. Βλέπουμε την κατάσταση στους πίνακες. Δεν έχει έρθει τίποτα στο φως δημοσιότητας. Πριν περίπου 3 μήνες με την εκπομπή που είχαμε κάνει, είχαμε επισημάνει ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, δεν υπάρχουν συστήματα ασφαλείας και φαινόταν από τότε ότι κάτι θα συμβεί. Είχαν βάλει μία πρόχειρη σκάλα τότε, την είχαμε δείξει και σήμερα βλέπουμε αυτή την κατάσταση εδώ. Σε αυτό το σημείο. Σε λίγο θα πάνε και στην κολόνα πάνω να πάρουν και από την κολόνα το χαλκό. Μιλάμε για προγράμματα, μιλάμε για συγκεντρώσεις αγροτών που βγαίνουν στο δρόμο και κάνουμε τις πολύ έτσι έξυπνες δηλώσεις ότι το νερό έρχεται, είναι εδώ, σε λίγο θα ποτίσουμε. Κοιτάξτε όμως πώς θα ποτίσουμε. Αυτοί είναι οι καινούργιοι πίνακες τελευταίας γενιάς. Και αν ζητήσουμε από τους εργολάβους να μας πούν πόσο κόστησαν αυτά, την πείρα που έχω, σας λέω ότι αυτά εδώ κοστίζουν πανάκριβα. Μπορεί και αυτό το ρελέ εδώ, το ρελέ που βλέπουμε, να κάνει 2 και 3.000 ευρώ. Αυτά τα ρελέ. Δεν είναι απλά τα πράγματα, δεν τα έχουν κόψει όλα, τα έχουν ξεβιδώσει στις περισσότερες περιπτώσεις.
Σημειωτέω ότι εμείς δεν έχουμε αγγίξει γιατί δεν ξέρουμε αν έχουν πάρει εδώ αποτυπώματα τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε εδώ. Ερχόμενοι λοιπόν εδώ στα πλαίσια των γυρισμάτων της νέας εκπομπής που θα βγει στον αέρα από τον Οκτώβρη, βλέπουμε ότι έχουν δέσει τους μετασχηματιστές, τους έχουν διαλύσει, τα μισά κομμάτια τα έχουν πετάξει στο κάτω μέρος και έχουν βγάλει το χαλκό μέσα από αυτό το μετασχηματιστή. Αλήθεια, πόσο μπορεί να κοστίζει αυτός ο χαλκός που κάποιοι τον πουλάνε για να εισπράξουν λίγα ευρώ? Αυτό το μετασχηματιστή λοιπόν τον βλέπουμε σε αυτή την κατάσταση, διαλυμένο και έτοιμο να φορτωθεί. Πάμε λίγο δίπλα. Όταν εμείς φωνάζαμε για αυτό το έργο, ο Αντιπεριφερειάρχης κύριος Χιβηδόπουλος μας μιλούσε για το νερό του Αναβάλου, ότι μπήκε στα βλάκη. Για αυτό το έργο δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε κανένας λόγος. Απλά και μόνο έγιναν κάποιες δηλώσεις ότι τις επόμενες μέρες το έργο θα συνεχιστεί και θα φτιαχτούν άλλα 14, 16, 17 ακόμη αντιλιοστάσια. Κύριοι, αν είναι να φτιάξετε τέτοια αντιλιοστάσια, μη φτιάχνετε τίποτα. Αφήστε το.